Τι βλέπουν τα κουρασμένα μάτια μου! Μα αυτό είναι το υπέροχο βασίλειο Νόβελμορ! Αλλά πάνω από αυτό το ιδυλιακό τοπίο βρίσκεται μια σκοτεινή σκιά. Στη γειτονική χώρα του Νόβελμορ, στην Καλντέρα Κρίμσον, μένουν οι πότες του Μπέρναμ, που διψούν να κατακτήσουν το Νόβελμορ. Η Γιασμίν και ο Κόρμπι μας αποκαλύπτουν τα πολλά μυστικά που δεν κρύβονται πια στο σκοτάδι, σαν ξεχασμένη πολύτιμη λύθη σε ένα παλιό μπαούλο. Στα κουτιά με μουγκριτό! Ας ξεκινήσει το Mega Unboxing! Τρομπέτες! Από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος, κάθε άνδρας, κάθε γυναίκα, κάθε αγόρι και κάθε κορίτσι αναρωτιέται. Οι υπότες του Μπέρναμ ή οι υπότες του Νόβελμορ, ποιος είναι καλύτερα εξοπλισμένος για μία μάχη? Αυτό θα το εξακριβώσουμε. Εδώ έχουμε τον βασιλιά Ιωάννη, τον σοφό βασιλιά των έξυπνων κατοίκων του Νόβελμορ. Και αυτός ο νεαρός είναι ο γιος του, ο διψασμένος για περιπέτεια πρίγκιπας Άρουιν. Αλλά ποιος είναι ο αρχηγός των υποτών του Μπέρναμ? Ποιος θα καταφέρει να ενώσει αυτό το επαναστατικό θερμό αιμοστράτευμα? Είναι ο γενναίος Μπάιρον Μπέρναμ. Ο γιος του δεν υπολείπεται σε τίποτα από αυτόν. Θα γίνει διαδοχός του ή η δίψα για περιπέτεια θα τον οδηγήσει σε μακρινά μέρη? Νόβελμορ, το μεγαλοπρεπές βασίλειο. Πράσινα δάση περιβάλλουν το ισχυρό κάστρο που χρησιμεύει ως εξαιρετική προστασία κατά της φωτιάς των υποτών του Μπέρναμ. Ποιος δεν θα ένιωθε εδώ ασφαλής? Γιασμίν, δείξε μας! Τι γίνεται στην πατρίδα των δικών σου υποτών του Μπέρναμ? Α, όπως βλέπω, το πάχος των τυχών τους και το ύψος του πύργου τους δεν υπολείπονται σε τίποτα του κάστρου του Νόβελμορ. Πω πω! Ένα τέρας που βγάζει φωτιά! Ξέρω ήδη γιατί οι κατά τα άλλα τόσο γενναίοι υπότες του Νόβελμορ δεν φοβούνται τίποτα περισσότερο από τους δράκους των υποτών του Μπέρναμ. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κρίνουμε. Κόρμπι! Σε ποιους συντρόφους μπορούν να υπολογίζουν οι υπότες του Νόβελμορ? Το ήξερα! Στους λύκους! Όσο δυνατά λισομανούν οι δράκοι των υποτών του Μπέρναμ, τόσο σιγά πλησιάζουν οι λύκοι του Νόβελμορ τον εχθρό τους. Τι έξυπνα ζώα! Εκπαιδευμένα από την έξυπνη Γκουίν Γκάντουικ, το πιο ευφυές κορίτσι του Νόβελμορ, και τον Γουτζέφρι Γκρέιστόουν, τον γητευτή των λύκων. Γιασμίν! Μπορεί ο δικός σου Μπάιρον Μπέρναμ να υπολογίζει επίσης σε τόσο έξυπνους συντρόφους? Ποια φοβερά μέλη του στρατεύματος θα συμμετέχουν στη μάχη στο πλευρό των δικών σου υποτών του Μπέρναμ? Ο Τυραγκόν και ο συνεργάτης του Άρτσιμπαλ, ένας εκπαιδευτής δράκων και ένας κυνηγός με πύρινο τόξο. Χα! Οι υπότες του Μπέρναμ πραγματικά δεν πρέπει να κρυφθούν. Πρέπει να ομολογήσω, Γιασμίν, ότι δεν προξενείς φόβο μόνο στο λαό του Νόβελμορ, αλλά και σε εμένα τον μεγάλο άνθρωπο. Κόρμπι, δεν εντυπωσιάστηκες και πολύ? Για πες, έχουν οι δικοί σου υπότες ακόμη περισσότερο κρυμμένο πολεμικό εξοπλισμό? Αυτόν τον άσωστο μανίκι πρέπει να μου τον δείξεις. Μπράβο, Κόρμπι! Αν αυτό δεν κάνει τους υπότες του Μπέρναμ να τρέμουν. Ένας τόσο δυνατός καταπέλτης νερού μπορεί να πνίξει ακόμη και τη μεγαλύτερη πύρινη κόλαση και να σβήσει κάθε φλογίτσα από τη φλεγόμενη περηφάνεια των υποτών του Μπέρναμ. Πολύ σωστά, Γιασμίν! Όταν παλεύουν οι δυνατοί και ο κόσμος είναι τα πάνω κάτω, είναι επίσης η κατάλληλη ώρα για διασκέδαση. Και ποιος μουρλός θα μπορούσε να την ετοιμάσει καλύτερα από αυτόν τον αστείο τύπο, τον φίλο μας Καμπούμ! Τι άτομο! Είναι όλο εκπλήξεις και μεγάλο πειραχτήρι! Όταν ανάβει τα πυροτεχνήματά του και σπέρνει ταυτόχρονα φόβο και χαρά! Ο Τζέφρι Γκρέιστόουν! Μια καλή επιλογή, Κόρμπι! Ενώ όλος ο κόσμος κοιτάζει ακόμη τα πυροτεχνήματα του Καμπούμ, αυτός ο πιστός ακόλουθος σκέπτεται το καθήκον του να φτάσει κρυφά πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Έχει ελαφρύ βήμα, όπως ο λύκος του που τον ακολουθεί πάντα δίπλα του.
Αλλά μη γελιέστε. Ακόμη κι αν είναι τόσο ήσυχος, δεν πρέπει να υποτιμάς ποτέ τον Τζέφρι με την βαλίστρα του. Ένας υπότης του Μπέρναμ αισθάνεται ήδη το βέλος να πλησιάζει γρήγορα πριν καν ακούσει τον Τζέφρι να έρχεται. Αλλά ποιος ξέρει αν ο Τζέφρι θα τολμήσει να μπει στην άβυσσο του ηφαιστείου της Καλντέρας Κρίμσον. Μόνο οι πιο γενναίοι πολεμιστές αναζητούν αυτόν τον τόπο, διότι εκεί μένει η ασταθή σπιράλια. Έτοιμη να περιλάβει κάθε υπότη του Νόβελμορ με το πνεύμα της φωτιάς της. Η διάθεσή της είναι τόσο ευερέθιστη όπως ένας δυνατός πυρόλιθος. Ήρεμα, ήρεμα, καλή μου Γιασμίν και καλέ μου Κόρμπι. Πριν δοκιμάσετε τα αξιόλογα στρατεύματά σας και τα εξαιρετικά πυροβόλα σας, πρέπει να δοκιμάσετε το θάρρος σας. Πάρτε τον πρίγκιπα Άρουιν και τον νεαρό Μπρόντι Μπέρναμ και ακολουθήστε με. Φέρτε τους στον τόπο όπου ο χρόνος ξεκινά και ταυτόχρονα τελειώνει. Έναν τόπο που ξεπερνά ακόμη και την πιο τολμηρή φαντασία σας. Ο Ναός του Χρόνου. Εδώ φυλάει ο μάγος Τίμιθορ τη μυθική πανοπλία Invincibus, που όποιος τη φοράει γίνεται ανίκητος και άτρωτος. Ποιος δεν θα ενέδιδε στον πειρασμό να κατακτήσει αυτήν την πανοπλία? Αν ήμουν πιο νέος, θα πήγαινα αμέσως κι εγώ. Λέγεται ότι ο καλύτερος φίλος του πρίγκιπα Άρουιν, ο Ντάριο Νταβάντσι, την επινόησε στο μυστικό του εργαστήριο και την κατασκεύασε στα ταξίδια του με τη βοήθεια της τέχνης του Σούλφου, του σιδηρουργού των υποτών του Μπέρναμ. Αλλά ένας τέτοιος εξοπλισμός θα σας φέρει κινδύνους. Τρέμω όταν σκέφτομαι ότι η δύναμη του εξοπλισμού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και για κακούς σκοπούς. Κόρμπι, καλά θα κάνει ο πρίγκιπας Άρουιν να πάει να βρει τον εξοπλισμό πριν αυτός πέσει σε λάθος χέρια. Ω! Και ο Μπρόντι Μπέρναμ φαίνεται να ακολουθεί το κάλεσμα του ναού και να αναζητά τον εξοπλισμό. Τι αγωνιώδης συναγωνισμός με άγνωστη έκφραση. Αχά! Καλύτερα να προσέχετε! Ο Ναός του Χρόνου επιφυλάσσει για κάθε εισβολέα κάποια έκπληξη. Τώρα στα όπλα! Ας αρχίσει η μάχη! Οι υπότες του Μπέρναμ ή οι υπότες του Νόβελμορ, ας νικήσει ο πιο έξυπνος, ο πιο επιδέξιος, ο καλύτερος! Ψυχραιμία! Ελέγξτε τα νεύρα σας! Η τακτική είναι σημαντική, όχι η ανόητη πράξη! Γιασμίν, Κόρμπι, έτοιμοι! Όταν δώσω σήμα, ας είναι μαζί σας η τύχη! Να ηχήσουν οι τρομπέτες! Χαχα! Ο καμπούμ ποτέ δεν λείπει από μία μάχη. Αλλά αυτό δεν αποθαρρύνει ούτε στο ελάχιστο την Γκουίν Γκάντουικ και τον Γουίλ Γουίνουότερ. Κοιτάξτε, οπλίζουν το κανόνι νερού. Ρίξτε νερό! Ω, χτυπήθηκε το σύστημα βεγγαλικών του καμπούμ. Γιασμίν, θα αφήσουν οι υπότες του Μπέρναμ να περάσει έτσι αυτή η ταπείνωση. Χαχα! Η πυράλια ξόρκισε με το πνεύμα της φωτιάς της απλά το κανόνι νερού. Ακριβώς έτσι! Υπότες του Νόβελμορ, μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιούμε και μεγαλύτερα πυροβόλα. Χαχα! Ορίστε, υπότες του Μπέρναμ! Τόσο γρήγορα μπορεί να σβήσει ακόμη και η πιο δυνατή φωτιά. Επίθεση δράκου! Στα όπλα! Αυτοί οι υπότες του Μπέρναμ το έχουν πάρει σοβαρά. Ω! Ένας δράκος στον ψηλότερο πύργο του κάστρου του Νόβελμορ! Αλλά τι βλέπω εκεί! Και στο κάστρο των υποτών του Μπέρναμ υπάρχουν εισβολείς! Συναγερμός! Αυτή η μάχη δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Όποια κι αν είναι η έκβαση, από εσάς εξαρτάται! Νόβελμορ! Παίξε την περιπέτεια!